Φίλε και φίλοι, χαίρετε. Είμαι η Θέκλα Πετρίδου και αυτό εδώ είναι το ψυχοεκπαιδευτικό μα κανάλι στο YouTube. Που σήμερα, Παρασκευή 30 Αυγούστου 2024, έχει φτάσει στου 100.000 συνδρομητέ. Το κανάλι μα, το οποίο ιδρύθηκε το 2011 και άρχισε να λειτουργεί ως ψυχοεκπαιδευτικό κανάλι το 2013, σιγά σιγά αργά αλλά σταθερά έφτασε στους 100.000 συνδρομητές. Απόψε το βράδυ στις 10 έχουμε εορταστικό live στο κανάλι μας όπου όπως σας έχω πει και προηγουμένως ανέβασα σχετικό uh, teaser ένα βίντεο που προειδοποιεί θα γίνουν δώρο 30 συνδρομές σε ανθρώπους που θα παρακολουθούν το βίντεο. Αυτό το μικρό βιντεάκι έχει στόχο να εξηγήσει τι σημαίνει ο όρος λαϊκισμός και γιατί το δικό μας το κανάλι άργησε τόσο πολύ να φτάσει στους 100.000 συνδρομητές ενώ άλλα κανάλια τα οποία δίνουν εύπεπτο υλικό στους ανθρώπους που το παρακολουθούν άλλα κανάλια τα οποία λαϊκίζουν έφτασαν πολύ πιο νωρίς και ξεπέρασαν το φράγμα των 100.000 συνδρομητών. Τι είναι δηλαδή ο λαϊκισμός και γιατί είναι τόσο άρεστος. Ο λαϊκισμός είναι ένας όρος που χρησιμοποιείται κυρίως στην πολιτική και λαϊκιστής πολιτικός είναι αυτός που λέει στο λαό αυτά που του αρέσουν να ακούσει, αυτά που του κολακεύουν το εγώ του, αυτά που κάνουν τον λαό να νιώθει ξεχωριστός προκειμένου να αποσπάσει τις του. Η τακτική των λαϊκιστών είναι να διαχωρίζουν τον λαό που είναι καταπονημένος, ταλαιπωρημένος, που δεν τον καταλαβαίνει κανένας έναντι στην ελίτ της μειοψηφία. Είτε αυτή η ελίτ είναι οι τεχνοκράτες, είτε αυτή η ελίτ είναι οι άνθρωποι που κατέχουν θέσει εξουσία. Έρχονται οι λαϊκιστές πολιτικοί χωρίς να το πιστεύουν αυτό, ότι ο λαός είναι αδικημένος και καταπονημένος... και πρέπει να τον τονώσουν για να τον βοηθήσουν, αλλά για να υποκλέψουν τις ψήφους του λαού και παρουσιάζουν μια ψευδή συνθήκη στο μυαλό τους ότι ο λαός, η μάζα των πολιτών, γνωρίζει καλύτερα από τους τεχνοκράτες, γνωρίζει καλύτερα από τους ανθρώπους οι οποίοι είναι επιστήμονες, γνωρίζει καλύτερα από αυτούς οι οποίοι εκπαιδεύονται πάνω σε συγκεκριμένες γνώσεις. Οι πολιτικοί το κάνουν αυτό για να αποσπάσουν ψήφους. Το ένα σκεπτικό των πολιτικών είναι ότι ο λαός είναι καταφρονεμένος και υπάρχει μια ελίτ η οποία τρέφεται εις βάρος του λαού. Στην ουσία όμως οι ήδη λαγιστές πολιτικοί είναι εκείνοι οι οποίοι εκπροσωπούν ακριβώς όχι την ελίτ των τεχνοκρατών, όχι την ελίτ των επιστημόνων, αλλά την ελίτ των ναρκιστιστών ολκής, των παλιανθρώπων οι οποίοι θέλουν να υποκλέψουν τις ψήφους του λαού. Ο λαϊκισμός μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε διάφορα επίπεδα, όχι μόνο στην πολιτική. Όταν ένας δημιουργός ετοιμάζει περιεχόμενο, για παράδειγμα ένας YouTuber ετοιμάζει περιεχόμενο για το YouTube, μπορεί να σκεφτεί. Θέλω να φτιάξω ένα περιεχόμενο το οποίο θα έχει μεγάλη απήχηση επειδή θα χαϊδέψει τα αυτιά αυτών που θα το ακούσουν. Θέλω να ετοιμάσω ένα περιεχόμενο το οποίο θα κάνει το λαό, τη μάζα, το μέσο πολίτη που θα παρακολουθήσει να νιώθει ωραία με τον εαυτό του, να αυτοδικαιωθεί και έτσι να πατήσει και like, να πατήσει και εγγραφή και να διαδώσει και το μήνυμα ή θέλω να ετοιμάσω ένα υλικό το οποίο να είναι σύμφωνο με τις γνώσεις μου, σύμφωνο με τις αρχές μου και σύμφωνο με τις αξίες μου. Φυσικά εδώ δεν θέλω να υποτιμήσω κάποιους λοφιλείς youtubers ότι το υλικό που παρουσιάζω δεν είναι σύμφωνο με τις αρχές και τις αξίες τους. Εννοείται ότι όντω μπορεί να ανήκουν στη μάζα, μπορεί να ανήκουν στους ανθρώπους που σκέφτονται με τρόπο εγώ κεντρικό με τρόπο πως να το πω ε, δεν έχω και λόγια με τρόπο εφόσον εγώ κάνω κάτι και το κάνει και κάποιος άλλος θα θαυμάσω αυτόν τον άλλο που κάνει αυτό που κάνω και εγώ για να βγω εγώ σωστός. Δηλαδή, είναι θέμα ευθύνη. Φυσικά, δεν είναι όλοι οι YouTubers ψυχολόγοι, δεν είναι όλοι οι YouTubers κοινωνικοί επιστήμονε και φυσικά υπάρχουν και άλλα κανάλια εδώ στην Ελλάδα τα οποία έχουν αυτό το σκεπτικό όταν ανεβαίνει ένα βίντεο, να ανεβαίνει ένα βίντεο το οποίο να είναι ποιοτικό, να ανεβαίνει ένα βίντεο το οποίο να προσφέρει κάτι στο δημόσιο διάλογο, να ανεβαίνει ένα βίντεο το οποίο να αποτελεί εκπαιδευτικό υλικό και να μην είναι απαραίτητο λαοφιλέ και δημοφιλέ. Το δικό μας το κανάλι δεν έχει ανάγκη το λαϊκισμό, ούτε θέλουμε να καταπέσουμε σε αυτό το σημείο. Να ανεβαίνουν δηλαδή βίντεο τα οποία θα χαϊδεύουν τα αυτιά αυτών που θα τα ακούν και θα διαδίδονται τα βίντεο, θα μεγαλώνει το κανάλι και στην ουσία να κάνει ζημιά στη πνευματική εξέλιξη των ανθρώπων που το παρακολουθούν. Μας κάνει ζημιά κάποιο να μας χαϊδεύει τα αυτιά. Μας κάνει ζημιά κάποιο να μας λέει δεν πειράζει που είσαι βιειός. είναι καλό πράγμα η βία. Δεν πειράζει που έχεις εκφραστεί με πολύ άσχημο τρόπο πάνω σε άλλους ανθρώπους. Είναι καλό να εκφραζόμαστε με άσχημο τρόπο πάνω σε άλλους ανθρώπους και ούτω καθεξής. Δεν θέλω να μπω στη διαδικασία να πω περισσότερα για όσα είχα πει χθε στο βίντεο που βγήκε χθε το βράδυ σε σχέση με το... Με το περιστατικό, με την ηρωοποίηση του ανθρώπου, ο οποίος άσκησε περισσή βία, βιαιότητα και λεκτική βία ενώ θα μπορούσε να έχει ακινητοποιήσει τον επίδοξο βιαστή χωρίς να κάνει όλες αυτές τις κινήσεις και, τις, και το ξύλο και τις βρισχές και την ενδοξοποίηση αυτού στα social media μου έστειλε ένα προφίλ το οποίο φυσικά μπήκε σε απόκρυψη ότι είναι η πρώτη φορά που διαφωνεί με δικό μου βίντεο και μου έστειλε να δω το βίντεο ενός άλλου λαοφιλούς καναλιού όπου είχε φιλοξενηθεί απόσπασμα από τις ειδήσει που βγήκε αυτός ο ήρωας της Σαλαμίνας όπως ονομάζεται και είπε ότι μόνο το 2% δεν συμφωνούν μαζί μου και αυτοί που δεν συμφωνούν μαζί μου είναι ανεγκέφαλοι και ανθρώπινα σκουπίδια. Δεν με ενοχλεί αν ο ήρωας της Σαλαμίνας θεωρεί ότι το κανάλι μας και οι άνθρωποι στο κανάλι μας που έχουμε κριτική σκέψη και που προβληματιστήκαμε για την ενδοξοποίηση της βιαιότητας είμαστε ανεγκέφαλοι και ανθρώπινα σκουπίδια, δεν με ενοχλεί καθόλου. Ο λαϊκισμός δεν ήταν και δεν θα είναι ποτέ κάτι που να με ενδιαφέρει, ούτε η λαοφιλία. Αυτό που με ενδιαφέρει είναι ως κανάλι να είμαστε χρήσιμοι, ψυχοεκπαιδευτικοί και να συμβάλλουμε στην πνευματική εξέλιξη όσων μας παρακολουθούν. Σας στελνώ την αγάπη μου και σας περιμένω απόψε στις 10 το βράδυ στο πάρτι μας.